Αυτό είναι βεβαίως, είναι η αρχή της δεδηλωμένης που άπαξ ή με βάση διαδικασίες προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής μπορεί να διαπιστώνεται. Η Βουλή είναι και κάτι περισσότερο. Είναι 300 βουλευτές. Και μακάρι να έχουμε για ζητήματα που οριζόντια τα βλέπουμε να τέμνουν την κοινωνία, να έχουμε και μέσα στη Βουλή συνενέσεις ευρύτερες. Mm-hmm. Και να μην πηγαίνουμε ντούκου κάθε κόμμα, λόχοι ψηφίζουν και προχωράμε. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω και την άποψη της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων πριν λίγο καιρό, ότι αν δεν είναι 153 που το ψηφίζουν, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, εμείς δεν ψηφίζουμε. Εσύ λέει για πόσο χρόνια θα σας σώζουμε. Μα δεν μας σώζουμε. Μα δεν μας σώζουν. Ή θεωρούμε έχουν να βάλει πολύ πλάτη, κύριε φίλε. Όχι, το λέτε. Ή θεωρούν ότι είναι ένα πράγμα σωστό και πρέπει να ψηφιστεί, γιατί είναι σωστό. Έχουν και τακτικές. Δεν μπορεί να μιλάμε με τέτοια ακραία κομματικοποίηση. Δεν είναι σωστό. Ή έχει ένα πρόβλημα στην κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό ή οποιοδήποτε άλλο. Και συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Και το κάνουμε. Ή αλλιώς τώρα τόσο πολύ κομματικοποίηση και μια αντίληψη. Άρα λέτε κανένα πρόβλημα για, για τον κυβερνητικό συνασπισμό. Όχι. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος τόσο επαρκώς, κύριε Φίλη, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Έχει γίνει η συζήτηση που απαιτείται για να αποσαφινιστούν όλα τα κομμάτια? Γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και αλλού, και έχουν δοθεί λύσεις. Και εμείς τώρα ψηλαφούμε λύσεις και διαμορφώνουμε στη βάση μιας διεθνούς εμπειρίας. Οι λύσεις αυτές, είναι αλήθεια, πρέπει να υπόκεινται πάντοτε και στη βάση ενός διαλόγου με τους επιστημονικούς φορείς. Στην Ελλάδα, είναι αλήθεια, δεν έχουμε μια παράδοση συζήτησης, δυστυχώς, με τους επιστημονικούς φορείς. Άρα δεν έγινε ούτε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έγινε επαρκώς, κατά τη γνώμη μου. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστή μια λύση που δίδεται. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Η αρχή ότι υπάρχει δυνατότητα αναγνώριση δικαιώματος σε έναν άνθρωπο να αλλάζει νομικά το φύλλο του χωρίς να υφίσταται ακροτηριασμούς και επεμβάσεις χειρουργικές κλπ. Είναι σωστή αρχή. Είναι σωστή αρχή. Το θέμα της ηλικίας, το οποίο έχει υπάρξει μια αντίθεση από την πλευρά διαφόρων κοινωνικών παράγων, νομίζω ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μείνει, αλλά πρέπει να δούμε προϋποθέσεις. Υπάρχουν ήδη τρεις, που είναι η θέση του παιδιού, είναι η άποψη του παιδιού, είναι η συνένεση των γονέων, είναι η γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου και είναι και η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να εμπλουτιστούν αυτές. Και πιστεύω ότι εφόσον προχωρήσουμε στη νομοθετική καθιέρωση του ορίου 15 ετών, μπορούμε να σκεφτούμε μια βελτίωση, έναν εμπλουτισμό των προϋποθέσεων. Ακούω το διάλογο. Βεβαίως εδώ υπάρχουν δύο, θα έλεγα, κριτικές. Ναι. Η μία που ασκείται από επιστημονικούς φορείς, τις διάβασα, όπως την παιδοψυχιατρική εταιρεία. Που λέει όχι. Ναι, αλλά όμως είναι σε μια γραμμή αναζήτησης προϋποθέσεων. Mm-hmm. Και το βλέπω να το δούμε, να το εμπλουτίσουμε. Οι ειδικοί δεν πρέπει να είναι αλακάρτ. Όχι, ή τους σεβόμαστε και τους εμπιστευόμαστε τις απόψεις, άρα μπαίνουμε σε ένα άλλοι διάλογο. Άλλοι ειδικοί είπαν άλλα. Ναι. Άλλοι ειδικοί είπαν άλλα. Είναι ένας διάλογος στην επιστημονική κοινότητα. Να τους ακούσουμε όλους. Την Εκκλησία την ακούτε, κύριε Φίλη? Την ακούω, γιατί βλέπω την εδώ, ακούω, ότι τη σέβομαι, αλλά δεν συμφωνώ. Ναι, αλλά γιατί, είναι ένας πολύ ισχυρός οργανισμός μέσα στην ελληνική κοινωνία. Άλλο ισχυρός οργανισμός που έχει μια ιδεολογική θέση και μια από πλευράς δικής της αντίληψης για την ηθική. Ηθικολογία, εγώ τη θεωρώ, διατυπώνει την άποψη, και άλλο μια επιστημονική άποψη. Mm. Εγώ δεν ψηφίζω ιδεολογικά αύριο στη Βουλή. Mm. Ψηφίζω και με βάση μια επιστημονική αντίληψη και μια αντίληψη που υπάρχει στον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, για τα θέματα εγώ αυτά. Εγώ λέω αν επηρεάζει τους 300 η άποψη της Εκκλησίας. Προφανώς. Δηλαδή η θέση της υπάρχει, αποσύρεται το νομοσχέδιο. Ναι, κοιτάξτε, προφανώς. Προφανώς κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι δεσμεύονται. Mm. Θέλω να πω κάτι όμως. Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν είναι ομοιογενές σύνολο. Άλλο η ιεραρχία, άλλο η Εκκλησία. Mm-hmm. Η ιεραρχία είναι μια δομή εξουσίας που λαμβάνει αποφάσεις με τον δικό της τρόπο. Σεβόμαστε και αυτές τις αποφάσεις. Η Εκκλησία είναι κάτι ευρύτερο, είναι και ο πιστός μέσα. Έτσι. Και στο πλαίσιο της Εκκλησίας και στην Ελλάδα και στο όλο τον κόσμο, στις χριστιανικές εκκλησίες, έχουν αναπτυχθεί πολύ ρηξικέλευτες απόψεις για το θέμα του φύλου, του σεξ. Mm-hmm. Τις οποίες και στην Ελλάδα έχουμε ακούσει, είναι η αλήθεια, λιγότερο από αλλού. Μας πάτε σαν τον κύριο Ραγκούση τώρα. Ας πείτε τώρα τα ίδια με τον Ραγκούση και έχουμε άλλες φασαρίες. Όχι, όχι. Κύριε φίλη. Ένα λεπτό. Τώρα εδώ συζητούμε με σεβασμό σε μια πραγματικότητα. Λοιπόν, έχω διαβάσει την επιστολή που έστειλε ο Πάπας ο σημερινός στις ομάδες την ΛΟΑΤ κοινότητα που λέμε. Λέει, ναι. Λεσβία και λοιπά, λεσβίες, ομοφιλόφιλοι κλπ. Είναι μια επιστολή που δείχνει μια αγάπη
εκ μέρους της Εκκλησίας. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρό θεολογικό φιλοσοφικό πρόβλημα. Μα και εδώ η Εκκλησία δεν έχει πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους. Ακούστε, υπάρχει ένα σοβαρό θεολογικό φιλοσοφικό πρόβλημα. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Η Εκκλησία τους δέχεται όλους. Ναι, μα λέει να μην γίνει. Δηλαδή, προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν το φύλο τους και η Εκκλησία δεν δέχεται την αλλαγή του φύλου, γιατί όπως λέει, παραπέμπει στην ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης, Αδάμ και Εύα δηλαδή. Ακριβώς. Δεν μιλάμε έτσι σήμερα. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, όταν ζητούν να αλλάξουν το φύλο τους, στην ουσία ζητούν έναν τρόπο ύπαρξης. Και δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία να αμφισβητεί την ύπαρξη ανθρώπων. Mm. Είναι άρα βασικό Εκκλησία, θεολογικό πρόβλημα. Άρα η Εκκλησία δεν προστατεύει, κατά τη γνώμη σας, την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων. Προφανώς δεν προστατεύει. Όχι, αμφισβητεί, έτσι, αμφισβητεί τον τρόπο ύπαρξης που η ίδια ζητούν τον εαυτό της. Η Εκκλησία έχει τη δική της θεωρία για την ύπαρξη. Λέει λοιπόν όχι. η Εκκλησία ότι το φύλο και τον άνθρωπο τον δημιουργεί ο Θεός. Επομένως δεν μπορεί να ισχύει αυτό που λέτε. Πέρα από την ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Και το φύλο επίσης δεν είναι, είναι θεοδόρο, λέει. Δεν είναι επιλογή το φύλο. Δεν είναι επιλέξιμο. Ένα λεπτό. Αυτό λέει η Εκκλησία. Ένα θέμα είναι αυτό το στερεότυπο στο οποίο αναφερθήκατε. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι ο Χριστός είπε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Αυτό, ξέρετε, είναι η βάση, είναι η βάση της ελευθερίας. Ναι, ναι. Η Εκκλησία, λοιπόν, πρέπει να αναγνωρίσει την ελευθερία στο πρόσωπο. Mm-hmm. Και δυστυχώς, με την απόφαση της αυτή, παρεμβαίνει και δεν αναγνωρίζει την ελευθερία στο πρόσωπο. Mm-hmm. Αυτό, κατά γνώμη μου, είναι ένα μείον. Έχετε και ένα μικρό παρελθόν από την Εκκλησία και ίσως να μιλάτε με μια, πώς να το πει κανείς, εμπάθεια σε εισαγωγικά. Καμία εμπάθεια με την έννοια που γνωρίζουμε. Εμπάθεια με την έννοια ότι είμαστε μέσα σε ένα θέμα και μας πονάει, mm-hmm. βεβαίως. Αντιθέτως. Το λέω λόγω της παρελθούσης κατάστασης που ίσχυε με εσάς. Μας συνοδεύει το παρελθόν μας. Μας συνοδεύει το παρελθόν μας με κριτικό τρόπο όμως. Mm-hmm. Δεν κολλάμε. Λέω λοιπόν, ακούω το διάλογο, ακούω την άποψη της Εκκλησίας, mm-hmm. θεωρώ ότι είναι μια παρέμβαση. Έχει δικαίωμα να παρέμβει, δεν το αμφισβητώ το δικαίωμα αυτό. Αλλά είναι μια παρέμβαση που θίγει κατά τη γνώμη μου το βασικό θεολογικό πυρήνα του χριστιανισμού. Μάλιστα. Που είναι η αναγνώριση της ελευθερίας. Που είναι η αναγνώριση της ύπαρξης. Και δεν μπορεί να θέτεις εσύ τα όρια της ύπαρξης και της ελευθερίας. Είναι δικαστικός ο λόγος της Εκκλησίας. Κατά τη γνώμη μου είναι λόγος ο οποίος περιθωριοποιεί αυτή τη στιγμή. Είναι λόγος ο οποίος σπρώχνει μικρές ή μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες. Δυστυχώς, στα νύχια, δεν το λέω ότι το κάνει η Εκκλησία, αλλά αυτή η πραγματικότητα γίνεται, στα νύχια μιας διάκρισης και ενός ρατσιστικού λόγου. Είναι σκληρό αυτό που λέτε, κύριε Φίλη. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Έχει την με ίδια αγάπη το λέω και για την Εκκλησία και για τους ανθρώπους εκεί. Το ξέρουμε. Πιστεύω ότι όταν λειτουργεί η Εκκλησία ως δομή εξουσίας, ξεχνάει πολλά από τα μηνύματα του χριστιανισμού. Mm. Πιστεύετε ότι έχει την ίδια παρεμβατικότητα ο λόγος της Εκκλησίας σήμερα σε σχέση με το παρελθόν? Δηλαδή, παλιά, επί Χριστόδουλου, οι λαοσυνάξεις, οι ταυτότητες, όλα αυτά. Είναι το ίδιο παρεμβατικός ο λόγος ή όχι? Πιστεύω ότι θα ήθελε η Εκκλησία πάντοτε και κάθε φορέας, επαναλαμβάνω, κάθε δομή εξουσίας, να παρεμβαίνει και να κινητοποιεί κόσμο με βάση το κήρυγμά της. Αλλά σήμερα ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα και συνεπώς δεν παρασύρεται με ευκολία σε τέτοιου είδους λαοσυνάξεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Σας καλημερίζουμε, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα.